Σήμερα θα μιλήσουμε για τους starter, οι οποίοι είναι κάτι αρκετά παρεξηγημένο στη βιομηχανία, τουλάχιστον από την εμπειρία μου. Καθώς βλέπω ότι αν σε μια εφαρμογή δεν υπάρχει η δυνατότητα για αστέρα τριγώνο, πάμε κατευθείαν στα inverter. Πολλές φορές όμως μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και το soft starter, το οποίο είναι αρκετά χαμηλότερο κόστος από τα inverter. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, πριν μιλήσουμε για τα soft starter, για το πρόβλημα που υπάρχει γενικότερα. Οι κινητήρες βραχυκυκλωμένου δρομέα κατά την εκκίνησή τους καταναλώνουν πολύ μεγάλο ρεύμα και αυτό είναι το πρόβλημα ουσιαστικά που δημιουργεί πολλά θέματα στα δίκτυα που τροφοδοσίας. Αυτό το αποτέλεσμα ουσιαστικά του να τραβάνε πολύ ρεύμα κατά την εκκίνηση πολλές φορές μπορεί να αποκαλέσει μια στιγμιαία πτώση τάσης που μπορεί να είναι επικίνδυνη για άλλους καταναλωτές, γιατί πολλά εξαρτήματα γενικότερα στο εργοστάσιο, στη βιομηχανία, οπουδήποτε δεν πρέπει να υπάρχει πτώση τάσης, είναι πολύ ευαίσθητα σε θορύβους, σε οτιδήποτε. Ένας από τους τρόπους είναι και αυτός που θα μιλήσουμε σήμερα, ο soft starter, ο οποίος στα ελληνικά μπορούμε να το συναντήσουμε ως ηλεκτρονικός ρυθμιστής ή πιο συχνά, τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω, ομαλός εκκινητής. Γενικά αποτελεί μια σύγχρονη μέθοδο και είναι πολύ αξιόπιστη για τον έλεγχο κινητήρα σε ορισμένες εφαρμογές που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, έτσι. Το soft starter είναι κατάλληλος για την ελεγχόμενη ομαλή εκκίνηση, αλλά και κάτι πολύ σημαντικό, είναι και για το φρενάρισμα επίσης πολύ καλός και έτσι υπάρχει μια εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία των τριών φάσεων των ασύγχρονων κινητήρων. Οι κυριότερες λειτουργίες των soft starter είναι η επιλογή εκκίνησης ανάλογα με το είδος του φορτίου, δηλαδή εδώ ο soft starter μας δίνει μια επιλογή να ξεκινήσουμε το φορτίο είτε με ομαλή εκκίνηση, είτε με παλμό, είτε με ράμπα, που θα ασχοληθούμε σήμερα καθώς αυτή είναι η εφαρμογή που θέλω να κάνω, είναι με εκκίνηση με ράμπα. Γενικότερα υπάρχει ποικίλα δυνατοτήτων στο σταμάτημα, όπως ελεύθερο σταμάτημα, ομαλό σταμάτηση, επένδυση συνεχούς ρεύματος και άλλα πολλά. Και επίσης υπάρχει και η λειτουργία της ένδειξης των καταστάσεων, των βλαβών, υπάρχει προστασία από την υπερθέρμανση. Και μπορεί να συνδεθεί πολλά από το soft starter, όχι το συγκεκριμένο, μπορεί να συνδεθεί και με PC για να υπάρξει καλύτερος έλεγχος και περισσότερη ευελιξία όσον αφορά τη ρύθμιση των παραμέτρων. Εδώ βλέπουμε στις οθόνες μας μια συνδεσμολογία που είναι αστέρα τριγώνου. Βλέπουμε το ηλεκτρολογικό σχέδιο και εδώ πέρα βλέπουμε τα ρελέ. Έχω επίσης τραβήξει και μια φωτογραφία η οποία είναι από ένα μικρό πάνελ για να δούμε λίγο πώς είναι ο αστέρα τριγώνου. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι παίρνουμε το UVW ουσιαστικά του κινητήρα και της φάσης και βλέπουμε γενικότερα με βάση το προηγούμενο σχέδιο κιόλας πώς πάει στη σεισμολογία. Είναι κάτι πολύ απλό, κάτι πολύ γνωστό, δεν θέλω να σταθώ εδώ πέρα. Απλά υπάρχει θέμα με αυτό, δεν έχουμε καταρχάς σωστό σταμάτημα. Από εκεί και πέρα η εκκίνηση είναι προβληματική. Θα δούμε λίγο εδώ πέρα στο διάγραμμα τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της εκκίνησης από την εναλλαγή αστέρα τριγώνου και ενός soft starter. Στα αριστερά βλέπουμε τη ροπή με βάση τις στροφές στο αστέρα τριγώνο και εδώ πέρα που γίνεται αυτό εδώ το peak που βλέπουμε είναι η εναλλαγή ουσιαστικά εκεί που η εκκίνηση που ξεκίνησε με αστέρα γίνεται η εναλλαγή σε τριγώνο και βλέπουμε εδώ πέρα το peak, το οποίο βλέπουμε επίσης το peak που είναι πιο καθαρό φαίνεται εδώ πέρα όσον αφορά και τα αμπέρ, δηλαδή το ρεύμα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια μεγάλη αύξηση κατά την ώρα της εναλλαγής από αστέρα σε τρίγωνο. Μάλλον από αστέρα σε τρίγωνο. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση βλέπουμε ότι με το soft starter δεν υπάρχει αυτή η τεράστια εναλλαγή ουσιαστικά. Βλέπουμε το διάγραμμα εδώ πέρα. Υπάρχει μια πιο ομαλή διαδικασία με την οποία ξεκινάει ένας κινητήρας. Γενικότερα θα ήθελα να πω ότι το πλεονέκτημα γενικά του soft starter πέρα της εκκίνησης και του σταματήματος είναι ότι προσαρμόζεται εύκολα στις ανάγκες του φορτίου, είτε είναι πλήρες είτε όχι. Οι μερικές εφαρμογές, εδώ βλέπουμε γενικά αυτό που θέλω να δούμε στην εικόνα αυτή, είναι ότι πέρα από το soft starter που είναι εδώ πέρα συγκεκριμένος υπάρχουν και κάποια ρελέ τα οποία χρησιμοποιούνται για κάποιες άλλες λειτουργίες ή θέλουμε να έχουμε κάποιον έλεγχο. Με το soft starter εξοικονομούμε χρήματα,
αφού πρώτον καταρχάς δεν καταστρέφουμε τα μηχανικά χαρακτηριστικά του κινητήρα λόγω των διάφορων απότομων πικ που έχει με αστέρα τρίγωνο, που είναι η παραδοσιακή μέθοδος. Έτσι αυξάνουμε το χρόνο ζωής, αλλά γλιτώνουμε και το εκτός από το κόστος συντήρησης και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε μικρότερους αγωγούς στο ρεύμα εκκίνησης, το οποίο θα είναι ουσιαστικά μικρότερο. Και ο λόγος που δείχνω τη συγκεκριμένη εικόνα είναι γιατί έχουμε κάποια ρελέ. Αυτά τα ρελέ τώρα, αν είχαμε αστέρα τρίγωνο και βγάζαμε το soft starter, θα πρέπει να, επειδή θα είχαμε μεγαλύτερο ρεύμα και το ρεύμα είναι αυτό που κατά κόρον ουσιαστικά μας βάζει στο να αποφασίσουμε τελικά σε τι διατομή αγωγό θα χρησιμοποιήσουμε, έπρεπε τα καλώδια, να το πω λαϊκά, να είναι μεγαλύτερα. Μεγαλύτερα καλώδια έχει πολλές δυσκολίες. Πρώτη δυσκολία είναι ότι δύσκολα, αν κάποιος φτιάχνει πάνελ, θα καταλάβει ότι είναι πολύ δύσκολο να λυγίσουν, είναι πολύ δύσκολο να τα δουλέψουμε. Οπότε ένα πρόβλημα είναι στην κατασκευή. Μετά ένα δεύτερο πρόβλημα είναι ότι θα χρειαζόμασταν και μεγαλύτερα ρελέ. Οπότε έχουμε μεγαλύτερη διατομή καλωδίων, το οποίο έχει μεγαλύτερο κόστος. Μεγαλύτερα ρελέ, το οποίο έχει και αυτό μεγαλύτερο κόστος. Μεγαλύτερα ρεύματα, που όσο να είναι, όσο πιο μεγάλο είναι το ρεύμα μας, τόσο πιο επικίνδυνη είναι μια εγκατάσταση, όσο ασφαλής και να είναι, το καλύτερο θα ήταν να έχουμε μικρά ρεύματα. Οπότε έχουμε γενικότερα μια σαφή εικόνα ότι υπάρχει εξοικονόμηση ενός σημαντικού ποσού με το soft starter. Τώρα, θα δούμε κάποιες εφαρμογές τις οποίες είναι χρήσιμος ο soft starter και χρησιμοποιείται τουλάχιστον κάποια μηχανήματα που έχω δει εδώ, όπως είναι η πρέσα, όπως είναι η εφαρμογή που αυτή τη στιγμή δουλεύω και αυτός είναι ο λόγος άλλωστε που κάνω και το βίντεο, είναι σε ανελκυστήρες και κυρίως σε υδραυλικούς ανελκυστήρες. Βλέπουμε εδώ, αυτός είναι ένας υδραυλικός ανελκυστήρας, βλέπουμε το καζάνι εδώ κάτω, αυτό είναι το καζάνι που είναι μέσω ακινητήρας, που ουσιαστικά δημιουργεί την πίεση για να ανεβαίνει υδραυλικά ο κινητήρας. Σε μεταφορικές ταινίες το έχω δει πάρα πολύ στη βιομηχανία γενικότερα, οπότε έχει κάποια πληθώρα εφαρμογών που εφαρμόζεται. Τώρα, το συγκεκριμένο έργο που ανέλαβα και το συγκεκριμένο soft starter είναι αυτό. Αυτή είναι μια φωτογραφία που έβγαλα εσωτερικά, αφού έβγαλα το καπάκι του soft starter, και βλέπουμε εδώ εσωτερικά πως είναι την πλακέτα του soft starter. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε σχέση με τον αστέρα τρίγωνο, το soft starter όπως βλέπουμε εδώ πέρα έχει κάποια θηρίες, το βλέπουμε εδώ πέρα την, ουσιαστικά τη διάταξη με κάποιους πυκνωτές, με κάποιες αντιστάσεις και τα θηρίες γενικότερα που υπάρχουν. Έτσι γίνεται ο έλεγχος, ή μάλλον καλύτερα η κατανομή του ρεύματος ουσιαστικά γίνεται με βάση το πώς λειτουργούν τα soft starter με τις ρυθμίσεις που έχουμε κάνει. Ναι, αν δείτε στη φωτογραφία έχω κάνει δύο κυκλάκια, ένα κόκκινο και ένα μπλε. Αυτά είναι δύο ποτασιόμετρα που τα βλέπουμε εσωτερικά, που τα βρίσκουμε μάλλον εσωτερικά της κατασκευής του soft starter. Το πρώτο το κόκκινο είναι το offset και το δεύτερο είναι το time. Πάμε λίγο να σας εξηγήσω τι κάνουν ακριβώς αυτά με βάση αυτό το διάγραμμα που το πήρα από το manual του συγκεκριμένου soft starter. Λοιπόν, οι επιλογές που έχουμε εδώ πέρα και είναι αρκετά σημαντικές είναι το offset που είδαμε, που είναι ουσιαστικά το κόκκινο το πάνω αριστερά, το ποτασιόμετρο, το οποίο τι κάνει. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε, αν το γυρίσουμε δεξιόστροφα και όσο πιο δεξιόστροφα το γυρνάμε, την αρχική εκκίνηση της ράμπας. Βλέπουμε εδώ πέρα πώς ξεκινεί ο κινητήρας. Κανονικά αν το έχουμε στο 0, ξεκινάει από τα 0 volt, στο 0 χρόνο στην αρχή δηλαδή, και αρχίζει αυξάνεται. Πολλές φορές ανάλογα με την εφαρμογή μπορεί να υπάρξει καθυστέρηση, καθώς μπορεί να ξεκινήσει λόγω φορτίου, λόγω μέγεθος του κινητήρα, αδράνειας κλπ. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που δεν θέλω να τους αναλύσω τώρα. Για κάποιο τέλος πάντων λόγο, μπορεί να μην ξεκινάει ο κινητήρας από εδώ και να ξεκινάει ίσως σε ένα τάδε χρόνο. Οπότε για να αποφύγουμε να έχουμε την τάση εκκίνησης από το 0 μέχρι την ώρα που θα λειτουργήσει ο κινητήρας, μπορούμε με το offset να ρυθμίσουμε να πάει πιο πάνω όπως βλέπουμε αυτή η ράμπα, οπότε να ξεκινάει ουσιαστικά με τάση ο κινητήρας, η οποία είναι ανάλογα με την εφαρμογή που θέλουμε. Οπότε με άλλα λόγια, ρυθμίζοντας το ποτασιόμετρο προς τα δεξιά, ανεβαίνει αυτή εδώ πέρα η ράμπα που βλέπουμε. Και ανάλογα με την εφαρμογή, ας πούμε εδώ θα ξεκινήσουμε με 0 τάση στα 0 σεκόν, ενώ εδώ θα ξεκινήσει με μία κάποια τάση όταν ξεκινήσει η εφαρμογή. Θα έχει ήδη τάση δηλαδή, δεν θα ξεκινήσει από το 0.
Αφού ρυθμίσουμε λοιπόν το offset, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο θα ξεκινήσει ο κινητήρας με την τάση εκκίνησης μάλλον, μπορούμε μετά να ρυθμίσουμε το χρόνο. Προσοχή εδώ, ρυθμίζοντας το offset ουσιαστικά την τάση εκκίνησης, εάν το πάμε πιο πάνω, αυτό το διάγραμμα ουσιαστικά ανεβαίνει και πιο πάνω όσον αφορά το χρόνο. Οπότε αυτή εδώ η γραμμή, αν ανεβάσουμε το offset, έχει μια πιο απότομη κλίση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνουμε το χρόνο που θα φτάσουμε στην πλήρη τάση. Αυτό να το προσέξουμε λίγο όταν κάνουμε τη ρύθμιση. Γενικότερα όμως, εάν και πάλι ο χρόνος εκκίνησης είναι αρκετά μεγάλος, ακόμα και αν αυξήσουμε το offset και γίνει μικρότερος με βάση τα διαγράμματα, και θέλουμε να αυξήσουμε το χρόνο που φτάνουμε στη μέγιστη τάση, γιατί καθυστερεί, βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθυστέρηση και γενικά το φορτίο μας το σηκώνει να πάει και πιο γρήγορα, μπορούμε να το κάνουμε με βάση τη τάση, δηλαδή έχουμε μικρό φορτίο στην εκκίνηση, τότε μπορούμε να στρέφοντας αντίθετα από το offset, δηλαδή αριστερόστροφα το ποτεσιόμετρο, αυτό εδώ το μπλε που είναι το κάτω που είναι του time, μπορούμε να ρυθμίσουμε και το χρόνο. Βλέπουμε ότι αντί να ξεκινάει από εδώ και να φτάνουμε στην πλήρη στάση εδώ πέρα, ξεκινάει από εδώ και μπορούμε να το κάνουμε μέγιστο, για παράδειγμα, να φτάνει εδώ. Πρώτα υπάρχει αυτή η διαφορά. Οπότε βλέπετε ότι υπάρχουν και αυτά τα πλεονεκτήματα που δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε με αστερά τρίγωνο. Εδώ πέρα έχω τραβήξει μια πιο κοντινή φωτογραφία στις κλέμμες για να δούμε τη συνδεσμολογία. Βλέπουμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο, δηλαδή έχουμε την τάση μας από το δίκτυο L1, L2, L3 ή από ρελέ ή από οτιδήποτε. Γενικότερα, τέλος πάντων, φέρνουμε τους τρεις αγωγούς της τάσης στις κλέμμες L1, L2, L3. Έχουμε και τη γύρωση εδώ πέρα. Και φέρνουμε από τον κινητήρα, μάλλον παίρνει ο κινητήρας από τις κλέμμες μέσα από, αφού πάρει την τάση από το δίκτυο, βγάζει προς τον κινητήρα, δηλαδή αυτά τα UVW είναι αυτά που φεύγουν, είναι η έξοδος του soft starter, είναι αυτά που θα πάνε στον κινητήρα. Οπότε παίρνουμε την τάση από το δίκτυο, κάνει την επεξεργασία του soft starter ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τις παραμέτρους που έχουμε δώσει, και στην έξοδο τα UVW είναι αυτά που πάνε στον κινητήρα και ανάλογα ρυθμίζεται και παίρνει τις στροφές και την ταχύτητα γενικότερα που εμείς θέλουμε. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι τα soft starter κάνουν μόνο έλεγχο εκκίνησης και ουσιαστικά φρεναρίσματος του κινητήρα. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο έλεγχο του κινητήρα πέρα από κάποια θέματα ασφαλείας όπως ψηλό ρεύμα, υπερθέρμανση κλπ. Δεν έχουν σχέση με τα inverter. Τα inverter κάνουν, και το πιο σημαντικό που κάνουν είναι ότι παίζουν και με τη συχνότητα. Κάτι το οποίο δεν το κάνουν τα soft starter. Τα inverter χρησιμοποιούνται σε σύγχρονους κινητήρες. Κάτι το οποίο δεν το κάνουν τα soft starter. Γενικά με τα inverter έχουμε ένα feedback, δηλαδή έχουμε ένα PI ελεγχτή, ένα close loop που λέμε και στα SAE. Οπότε υπάρχει μια ανάδραση γενικότερα. Αυτό το πράγμα μας βοηθάει να ελέγξουμε πολλά περισσότερα πράγματα, γι' αυτό και είναι πιο ακριβή. Αλλά σε εφαρμογές που δεν χρειάζεται το feedback, δεν χρειάζεται να υπάρχει close loop στην εφαρμογή, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε inverter, ναι και καλά, επειδή είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος, γιατί το κόστος είναι τεράστιο σε σχέση με το soft starter.